Σας καλωσορίζω όλους σε αυτή την ιστορική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πόλη μας που αφορά την ενημέρωση για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΛ. Καλωσορίζω τον κύριο Μετουσταθίδη. Γεια σου, γεια σου, πρόεδρε! Όπως και τους συνεργάτες του, κυρίους Αδριόπουλο και κυρία Ζού. Και πάνω απ' όλου, καλωσορίζω όλους εσάς που είστε απόψε κοντά μας. Ομολογώ ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη απόψε, γιατί είναι μια σημαντική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα καταγραφεί ως μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την ΑΕΛ, αλλά και για το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Το παρελθόν έχει αποδείξει ότι ΑΕΛ και Νέα Φιλαδέλφεια δεν μπορούν να υπάρξουν χωριστά. Πρώτη μου συνέντευξη ως δήμαρχος πριν από 3 χρόνια είχα πει ότι θα σταθούμε στο πλευρό της διοίκησης της ΑΕΛ, θα είμαστε αλλογοί στις προσπάθειές της να υλοποιήσει ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό σχέδιο. Σήμερα, με την παρουσίαση του πλάνου για το γήπεδο της ΑΕΠ από τον κύριο Μετουσταθίδη και το επιτελείο του και την ερασιτεχνική ΑΕΠ, πιστοποιείται ότι θα ξαναγεννηθεί μαζί με μια ομάδα και μια ολόκληρη πόλη. Στην αρχή της που είχε η διοίκηση του Δήμου, είδαμε μια πρόταση που πιστεύουμε ότι δεν παρουσιάζει κανένα εμπόδιο υλοποίησης. Δεν θέλω λοιπόν άλλο να σας κρατάω σε αγωνία και θέλω να προχωρήσουμε στην παρουσίαση και να το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ πολύ.